Τι για να Εδώ λοιπόν το ποδόσφαιρο δείχνει το πιο γλυκό του πρόσωπο. Ο Γρηγόρης, ο Μανελίδης, κάνει πρόταση γάμου στη Χριστίνα. Σκοράρει το πιο γλυκό γκολ στην καριέρα του. Περνάει τη Βέρα και φυσικά δέχεται ένα ζεστόφιλι. Όλοι εμείς εδώ, τεχνικοί δημοσιογράφοι, φύλαφλοι, παρατηρητές, διαιτητές και γενικά τώρα όλο το επιτελείο των ομάδων, ευχόμαστε ολόψυχα στο ζευγάρι βίων ανθρώπων και καλούς απογόνους. Γρηγόρη, ένα σχόλιο. Βλέπουμε ότι σήμερα σκοράρεις το πιο γλυκό γκολ στην καριέρα σου. Πώς αισθάνεσαι, μας ξάφνιασες όλους. Δεν μπορώ να μιλήσω, είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος, να είσαι καλά. Χριστίνα, το περίμενες? Όχι. Πώς αισθάνεσαι, δύο λόγια στην κάμερα. Πολύ όμορφα, τι να πω. Ό,τι και να πω είναι λίγο. Ό,τι καλύτερο, συγχαρητήρια να ζήσετε. Ο Κορώνας, ο Χρήστος Αγκολπός, ο Αγγελής με τον Γαϊτανίδη, στάγια της αμυντικής γραμμής. Ο Χατζηδονίου με τον Βασπαλάστη και τον Καμιντικό Δήμο, ο Κουσιόρας με τον Αθλίδη στα χάφδεξη, ο Δημητρίου αριστερά, ο Ντονιάδης, ο Μανλίδης, ο Γρηγόρης, center four. Το πρόσωπο της ημέρας, μαζί με τον Μιχάλη τον Ελληνίδη. Για τον Άγιο Θανάσιο, ο Χατζόπουλος Αγκολπόστ, ο Αρβανίδης ο Θεοδόσης με τον Μιμικόπουλο. Ο Αρβανίδης με τον Μιμικόπουλο Θεοδόση, να διορθώσω, στα γιατσα μην ξαναμίσω. Ο Φιγκούρη με τον Αβραμ στο κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Ο Φέλιος με τον Χατζη Μιχαήλ στα χαφδεξιά, ο Λαυτσίδης αριστερά, ο Κωνσταντινίδης. Να διορθώσω. Ο Μπαρδούση αριστερά, εφόσον ο Λαυτσίδης είναι το πρόσωπο της ημέρας, είναι ο center four για τον Άγιο Αθανάσιο, πάντοτε. Με τον Πεταλά και τον Μπαρδούση να αναφέρω ότι βρίσκονται στα χαφ βέβαια. Ένα κλικ πίσω από τον center four, από τον κορυφαίο center four για την ομάδα του Άγιο Αθανασίου. Ρέφερ της εμείς αναμένης ο κύριος Μαρόπουλος, πρώτος βοηθός του ο Τριαντάφυλλος ο Παδόπουλος, δεύτερος ο κύριος Λιαρής. Η προθυμένη παλιά στο πρώτο δοκάρι πετάγεται ο center four για να την προωθήσει προς τα δίχτυα, μία προβολή. Και εδώ το γέμισμα. Σε ένα χώρο που κινείται αποκλειστικά ο αμυντικός χαφ. Που θα σκάψει την μπάλα στην πλάτη της άμυνας Μανελίδης! Όχι! Βγαίνει ο Χατζόπουλος και μπλοκάρει. Έξυπνο αυτό που πήγε να παίξει ο Κόφτης, ο αμυντικός χαφ του Ιωνικού. Πήγε να σκάψει την μπάλα για τον center four, ο οποίος κινήθηκε πολύ πονηρά βέβαια στις πλάτες των αμυντικών. Κανένα πρόβλημα για τον Χατζόπουλο. Σκάφει την παλιά. Κεφαλιά πάσα για τον center four που πιάνει το σούτ! 1-0! 0-1! Μπαρδούση! Εξφενδονίζει τον κεραυνό του. Με τον Μπαρδούση να σκοράει βέβαια το 0-1 στο 15. Εκτός βέβαια αν έχω παρεκκλήσει ένα λεπτό. Ξεκαθαρίζει κάπως το τοπίο. Ξεμουδιάζει την παρτίδα. Δυνατά με το αριστερό. Σε ένα τακουνάκι που δεν έχω καταλάβει αν ήταν στον αέρα βέβαια και πόσο δυναμικό θα ήταν στο παιχνίδι του. Να το πιάσει βέβαια και να το πιάσει με ένα όσο δεν τον καλύτερο για τον τρόπο για να βρει αιστεία. Από εκεί μπαλά πιο πίσω στο Γαϊτανίδη. Ζυγίζοντας τη σέντρα με πολύ, με πολύ δύναμη και φάλτο βέβαια μπροστά για τον Μανλίδη. Και αν πρόβα να διακρίνω. Ένα κλικ μπροστά για τα κρύβια από την πορεία της μπάλας. Έφυγε πιο γρήγορα από για τον Κωνσταντινίδη. Με πλάτη στον αντιπάλο θέλει να πάρει τις δίπλες, να δοκιμάσει τη σέντρα. Παράλληλη σέντρα βέβαια εδώ. Απομακρύνει ο Αντωνιάδης. Κανένα πρόβλημα για τον Μιμικόπουλο. Θα παίξει την μπάλα πίσω στον Χατζόπουλο. Ελέγχοντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το παιχνίδι. Έτσι όπως φάνηκε. Από το πρώτο λεπτό, διαβασμένος, σωστά τοποθετημένος, κυνηγώντας την νίκη από το 1 μέχρι το 45. Εδώ ο Μαρόπουλος θα σφυρίξει για τελευταία φορά στο πρώτο μέρος, κλείνοντας. Και εδώ, δυνατά με το αριστερό, στο δεύτερο δοκάρι, πετάγεται για τη κεφαλιά, η μπάλα παραλίγο, όχι. Δεν άπλωσε τα πόδια του Πεταλάς, δεν μπόρεσε, δεν βρήκε μπάλα. Πολύ καλή ευκαιρία για τον Άγιο Θανάσιο, στο δεύτερο μέρος. Πάνω στην μπάλα, ο Ελληνίδης.
Δυνατά με το δεξί πολυφάλτσο, πετάγεται! Ο Χατζόπουλος και διώχνει σε κόρνερ. Έχει πολύ καλό πόδι ο Μιχάλης Ολυνίδης. Σε ένα τριγωνάκι στη μεσαία γραμμή που αποδίδει καρπούς, όπως φαίνεται με το μεταλά. Να στρώνει τη σέντρα. Και ευκαιρία εδώ, πατάει η περιοχή ο Κωνσταντινίδης, υπάρχει επιθετικό, πράγματι. Όπως κατελόγησε ο Μαρόπουλος. Ουσιαστικά σε μια μπαλιά, διεμβολίζοντας το κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Που αν περνούσε βέβαια θα τα πράγματα θα ήταν δύσκολα. Στην κόντρα επίθεση για τον Ιωνικό, 3-3. Έλα, πάρτα! Σίγουρα στην μονομαχία δοκιμάζει το πόδι του, πέφτει στη γωνιά του Χατζόπουλος. Να δούμε ποιος έκανε, ήταν το νούμερο 7. Τον Νασλίδη πατάει η περιοχή, μπορεί να εκτελέσει από εκεί, ζυγίζει τη σέντρα, ευκαιρία εδώ. Αν φύγει το σου, τα πράγματα είναι δύσκολα. Τα πράγματα θα ήταν δύσκολα, πράγματι. Σε κόρνερ, στην... Απευθείας δοκάρι και out από ποιον άλλο, από τον Μιχάλη Νελίδη. Εδώ, από τα πόδια του Μπούκα, πλασαριστά η εκτέλεση και πάλι ο Μπούκας. Προσπίδε για τη σέντρα, θα πάρει τις δρίπλες, θα δοκιμάσει με το αριστερό. Στο πρόσωπο του στο goalkeeper σουτάρει, εδώ στο center forward και πάλι το shoot out. Και έχω την εντύπωση ότι ήταν ο Μπαρδούση. Αυτός ο πέναλτι. Μοναδικός στην οπισθοφυλακή του ο Δαλκίδης. Και τώρα Γαϊτανίδης. Δυνατά με το δεξί. Στη μεγάλη περιοχή απλώνει τα χέρια του και διώχνει με γροθιές ο Χατζόπουλος. Αφήνει πλεονέκτημα εδώ. 4-2. Θέλει ψυχραιμία. Θέλει να ζυγίσει τη σέντρα. Για να έχει το 2-0. Το οποίο δεν χάνεται με τίποτα. Αυτό που έλεγα βγαίνει αληθινό. Φυσικά 4-2 στην κόντρα. Ψυχραιμία, απόλυτος επαγγελματισμός και η δυνατή παράλληλη σέντρα για ποιον, για το 9. Είναι το 16, το 15. Είναι ο Μιμικόπουλος, ο Γιώργος ο σκόρερ. Η πρώτη επαφή με την μπάλα κατέληξε στα δίχτυα, παιδιά. Μπαλιά στον άξονα για τον στόπερ του Χατζηαντωνίου. Το κλέψιμο. Και κάπου εδώ τελειώνουν όλα. Ο Μαρόπουλος φύρει για τελευταία φορά. Ο Άγιος Αθανάσιος κάνει το σερί 3-3 στο πρωτάθλημα, πανηγυρίζοντας βέβαια έστω και για λίγο την πρωτιά του στον όμιλο. Ένα δυναμικό παιχνίδι το οποίο ουσιαστικά ήταν στα μέτρα του, κατάφερε να κερδίσει εντυπώσεις με τον Μπαρδούση. Στο 15ο λεπτό, μετά από εύστοχη ενέργεια στη μεγάλη περιοχή, τον Μιμικόπουλο τον Γιώργο στον επίλογο.